Ελευθερία, το δέντρο είναι φωτισμένο ή αναμένα τα φωτάκια του αυτή την ώρα? Θα το δούμε ή όχι? Πρέπει να σας πω ότι είχαμε μία μικρή αναποδιά. Η αλήθεια είναι, όταν φτάσαμε πριν από λίγη ώρα, τα φωτάκια ήταν αναμένα. Ναι. Τώρα, 2 λεπτά πριν βγούμε στη σύνδεση, τα φωτάκια έσβησαν. Εντάξει, ωραίο. Η εικόνα ήταν εντυπωσιακή. Έχουμε πλησιάσει όσο κύριε Μπακογιάννη μου, με αυτή την Ομόνοια. Γιατί δεν τα πάμε καλά? Με συγχωρείς, Ελευθερία μου. Κάθε φορά που είμαστε στην Ομόνοια κάτι γίνεται. Μία βγαίνουν μπουρμπουλήθρες, μία βγαίνουν αφρί. Μία σβήνουν τα παιδί μου, σου λέει. Ανοίξτε μας λίγο να το δούμε αυτό το δέντρο, παιδιά. Σας παρακαλούμε δηλαδή. Μια παράκληση που βάλει τώρα. Για πάτε λίγο το κουμπί να ξανανάψουν τα φωτάκια σου, εξημερώνει. Μα συγγνώμη. Είναι μέχρι σε αυτή την Ομόνοια, όποτε πηγαίνουμε. Δεν πήγε ο Μπακογιάννης να τα δείξει επειδή θα βγαίνουμε. Όποτε πάμε στην Ομόνοια, κάτι γίνεται. Μα τι να κάνουμε τώρα, δεν πετύχαμε το χρόνο διακόπτη. Στολίστηκε ωραία, το είδα στα social media. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε και τον κόσμο που έχει έρθει και το φωτογραφίζει τώρα, όσο νωρίς και αν είναι. Αναμένω να ανεπέστου να το φωτογραφίσει, όχι σβηστό. Ναι. Ωραίο είναι, είναι πολύ ενθουσιασμένο, παιδιά. Του αρέσει. Καλημέρα. 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 Πάει ο άνθρωπος, πάει στη δουλειά. Λοιπόν, εμείς προλάβαμε να το φωτογραφίσουμε με αναμένα φωτάκια. Τώρα δυστυχώς όμως δεν προλάβαμε να το φωτογραφίσουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα σας πω ότι και ο κύριος Μπακογιάννης. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Ο κύριος Μπακογιάννης πάντως έκανε μια ανάρτηση στα social media σχολιάζοντας την εικόνα που παρουσιάζει η στολισμένη Ομόνοια, λέγοντας ότι αρκετά χρόνια δεν είχαμε πλατεία και αρκετά έλειψε το φως από όλη την περιοχή. Σε αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα έχουμε ξανά την πλατεία Ομόνοιας με τον στολισμό που της πρέπει. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα είναι μαγευτική και έχουν στολιστεί και όλοι οι γυροδρόμοι. Σωστά. Είναι πολύ όμορφο. Παρά τα όποια τώρα μικρά συζητάμε κατά καιρούς και τις σκάβιες και τα λοιπά, αυτά είναι ψηλά πράγματα και λίγα. Ναι, και η Ομόνοια έχει αλλάξει όψη και το δέντρο είναι πάρα πολύ όμορφο. Και οι δρόμοι πολύ όμορφα στολισμένοι που είπε η Ελευθερία, πραγματικά, οι γυροδρόμοι. Έτσι, μην μιζεριάζουμε συνέχεια. Τώρα, από την άλλη, τι έγινε στην Ακρόπολη τώρα? Λοιπόν, από τη χθεσινή αναποντή δεν γλίτωσε ούτε ο ιερός βράχος της Ακρόπολης. Πρέπει να σας πω ότι στη δημοσιότητα ήρθαν κάποιες φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν τον ιερό βράχο να έχει πλημμυρίσει. Για την ακρίβεια, έχει τεθεί ζήτημα πλέον για την επαρκή προστασία του ιερού βράχου της Ακρόπολης. Βασικά, έγινε συζήτηση και στη Βουλή. Κλήθηκε να απαντήσει και η κυρία Μενδώνη για το χθεσινό περιστατικό, λέγοντας ότι. Είδαμε χθες, ναι, ήταν στην βόρεια πλαγιά. Της Ακρόπολης και μάλιστα εκεί πρέπει να σας πω ότι το 2014 είχε πέσει και ένας στίχος. Οπότε, σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Μενδώνη, λειτουργούν 3 υδρορροές. Ενώ οι υπόλοιπες 17 είναι ανενεργές. Και αυτές οι 3 υδρορροές βρίσκονται σε αυτόν τον τοίχο ακριβώς που είχε πέσει, για την ακρίβεια το 2014, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Επίσης, να σας πω ότι η ίδια τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη υδραυλική μελέτη για τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ενώ για πρώτη φορά είδαμε να υπάρχει και φρεάτιο. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή εικόνα με την πλημμυρισμένη Ακρόπολη σε αυτό το σημείο, η βόρεια πλαγιά που μάλιστα εκεί είναι. Ναι. Άμα δεν καταφέρουμε μέσα στο 20. Και γίνει και κάτι στην Ακρόπολη, αλήθεια σας λέω πραγματικά, μετά από χιλιάδες χρόνια που η Ακρόπολη στέκει εκεί. Ναι. Τι να πω. Μην μας το φάει η βροχή, παιδιά. Μην μας φάει τον Παρθενόν, η βροχή. Το νού μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε να γίνει η ιδανική μελέτη. Ναι, και ας κάνουμε κάτι, γιατί αλίμονο τώρα. Μιλάμε για τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Εντάξει, μην το δούμε και αυτό. Όχι, όχι. Καλημέρα, Ελευθερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.